Η Δανάη Παπά και ο σύντροφό τη, Λάμπρο Λάζαρη, έκαναν ένα μικρό ταξίδι στην Έβια, έναν αγαπημένο προορισμό για πολλού διάσημου και όχι μόνο, αφού η φυσική ομορφιά του τόπου προκαλεί γαλήνη και ηρεμία σε όποιον την επισκέπεται. Ο λόγο που το ζευγάρι, όμω, έκαναν αυτό το road trip δεν ήταν για να κάνουν διακοπέ και να ξεκουραστούν, αλλά για να εκπληρώσουν το τάμα του, όπω κάνουν κάθε χρόνο πια. Περπάτησαν, λοιπόν. Από τον Άγιο μέχρι τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα δίσβατο μονοπάτι μέσα στο βουνό, τράβηξαν και κάποιες φωτογραφίες από τη διαδρομή και η τη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας «Για άλλη μια χρονιά κάναμε το γνωστό σε κάποιους περπάτημα από τον Άγιο μέχρι τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, αυτή τη φορά όμως επειδή είμαστε ξεκάθαρα αθλέτικ πήγαμε το μονοπάτι μέσα από το βουνό». 21 χιλιόμετρα και 5 ώρες μετά φτάσαμε στην εκκλησία, αφού πρώτα χαθήκαμε, σαβουριαστήκαμε, χορέψαμε, διψάσαμε. Τα προηγούμενα χρόνια το τάμα μας ήταν για έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό στις ζωές μας, φέτος το τάμα ήταν το ίδιο, όμως με πιο δυνατό σκοπό για όλους μας. Και του χρόνου λοιπόν, έγραψε χαρακτηριστικά.